Μετά από πολλές δεκαετίες, η Κούβα ξύπνησε με πρόεδρο που δεν λέγεται Κάστρο. Ο Μιγκέλ Ντίας Κανέλ κληρονομεί μια χώρα με πολλές δυσκολίες. Ο Αουρέλιο Αλόνσο ήταν 20 χρονών όταν ξεκίνησε η επανάσταση στην Κούβα, την οποία και υποστήριξε. Πλέον ξεκινάει μια κομβική θητεία. Κομβική. Όχι μόνο γιατί είναι καινούργια αρχή, αλλά επειδή παίρνει στα χέρια του μια χώρα με πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αλλά και πολύ δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις. Χρειάζεται μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, αλλά είναι κάτι αρκετά πολύπλοκο. Η νεολαία της Κούβας έχει εξυγχρονιστεί τα τελευταία χρόνια. Το ίντερνετ έχει μπει στη ζωή των Κουβανών. Ο Χωσέ Χασάν είναι δημιουργός του ΕΛΤΟΚΕ, ένα εναλλακτικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο όμως κατέκρινε ο νέος πρόεδρος. Μερικούς μήνες πριν κυκλοφόρησε ένα βίντεο, στο οποίο ο Ντίας Κανέλ είχε πει πως είμαστε ένα υπονομευτικό εργαλείο που δημιουργήθηκε εκτός Κούβας. Είναι μια προκατηλημένη άποψη, χωρίς στοιχεία και απεχθής, γιατί δείχνει ότι δεν έχουν αντιληφθεί πως η κοινωνία της Κούβας απαιτεί αλλαγές και πληροφόρηση όπως την παρέχουμε εμείς. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα της Κούβας είναι οι κυρώσεις που περιμένει από τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Κουβανοί δεν περιμένουν μεγάλες αλλαγές στους πρώτους μήνες της προεδρίας του Μιγκέλ Ντίας Κανέλ. Ο νέος πρόεδρος θα ακολουθήσει μια πολιτική ατζέντα για την επόμενη πενταετία που θα ταυτίζεται με τον Ραούλ Κάστρο, ο οποίος θα παραμείνει πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πολλοί θεωρούν πως μέσω αυτής της θέσης θα είναι ο προστάτης της προεδρίας του Ντίας Κανέλ. Héctor Estepa, desde La Habana, para Euronews.